Μακάρι να βρεθεί κάτι και ας το βρει όποιος θέλει. Απλώς εγώ μιλάω για το γιατί δεν αναλαμβάνουν αυτοί οι οποίοι ειδικεύονται σε αυτή τη δουλειά, που έχουν τα μηχανήματα και αναλαμβάνει ένας ιδιώτης που μπορεί να είναι ο ικανότερος άνθρωπος. Δεν αντιλέγω. Να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, να σας πω κάτι. Είναι τόσο συγκλονιστική αυτή η ιστορία και έχει στεναχωρήσει όλους μας, που ας αναλάβουν και οι δύο σε τελική ανάλυση. Εντάξει, βεβαίως. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Βεβαίως, βεβαίως. Ο στόχος ο δικός μας είναι σήμερα κιόλας που μπορεί να γίνει αυτή η έρευνα. Δεν απαιτείται πολύς χρόνος για να διαπιστωθεί αν είναι το Λιμπέριος και πώς έχει βυθιστεί αυτό το σκάφος, να γίνει. Τώρα από εκεί πέρα για την ανέλκυση θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Έγινε. Δεν είμαστε και ειδικοί εμείς όπως καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος Βατίστας βρίσκεται εκεί, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαι σε κάποιο γραφείο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα που σας μιλώ. Ο κ. Βατίστας ή σπίτι του πρέπει να είναι, δεν έχω μιλήσει μαζί του, ή στην Ιθιόσκαλα. Ή στην Ιθιόσκαλα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Παρακαλώ. Κύριε Παλούκα, αυτά είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και πάλι με τους απεσταλμένους μας. Ποιος είναι ο κ. Γιώργος Βέτας, είναι ο φίλος του καπετάνιου του Παντελή Μεσολογίτη. Κύριε Βέτα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα, που είστε? Ναι, είμαι στο Ικάριο. Στο Ικάριο είστε. Τα λέγαμε και τις πρώτες ημέρες που είχαμε σε εξέλιξη αυτή την τραγωδία. Τώρα πληροφορηθήκατε τι έχει γίνει εκεί στην Κύθνο? Ναι, ακούσαμε από τον συνάδελφο σε χθες ότι το Ευαγγελία έπιασε το κάτι τα δίχτυα του κάτω. Ζητώ αλλά ακόμα δεν ξέρουν, λέει, τι είναι. Πάντως βγάζει, λέει, πολλά πετρέλαια πάνω. Ναι. Αυτά τα στοιχεία τι σας δείχνουν εσάς, την εμπειρία σας επικαλούμε? Την εμπειρία είναι αυτό που είπαμε από τις πρώτες μέρες, ότι το καράβι το τρακάρισε άλλο καράβι, το εμβόλησε. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Το εμβόλησε άλλο καράβι. Σύμφωνα για να φτιάξει μοναχό το καράβι με τη διαπουνάτσα, με πέντε δύναμη. Σύμφωνα πάντως με αυτά τα δεδομένα που έχουμε για την ώρα, δηλαδή ότι τα αγκιστρώθηκαν εκεί τα δίχτυα τέλος πάντων του Ευαγγελία και βγήκε πάνω στην επιφάνεια πετρέλαιο, φρέσκο πετρέλαιο. Πρέπει να είναι πρόσφατο το ναυάγιο, γιατί εκεί πέρα στην περιοχή αυτή έχουν δουλέψει επανειλημμένως και εμείς και όλα τα σκάφη, δεν υπάρχει εκεί πέρα ναυάγιο. Ούτε πέτρες. Δεν υπήρχε ναυάγιο πριν. Τίποτα. Σε αυτές τις οργές που ακούσαμε, τα μίλια που δώσανε, δεν υπήρχε τίποτα. Το ξέρει και ο Καπταγιάννης πολύ καλά αυτό. Το ξέρει αυτό, σχολιάζουμε όλες αυτές τις ώρες και περιμένουμε με αγωνία τι θα γίνει με τις έρευνες που θα ξεκινήσουν σε λίγη ώρα, θα φτάσουν σε λίγη ώρα εκεί τα σκάφη του κυρίου Δημητριάδη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη μου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον κύριο Βέτα, κύριε Παλούκα? Όχι, την καλημέρα το έστειλα γιατί τον έφερα. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα. Θέλουμε να βγει στην επιφάνεια η αλήθεια, να δουν ότι δεν μας προσέχουν καθόλου, Γιάννη. Αυτό το τραβάμε τώρα δύο μήνες, Γιώργο. Βλέπεις? Το βλέπω, Γιάννη, το βλέπω και συμμερίζουμε. Μιλάμε με τον Σταύρο συνέχεια. Έχω όλες τις πληροφορίες. Πρέπει να βγει η αλήθεια στον αέρα. Δεν μας προσέχουν, το ξέρεις πολύ καλά σε αυτό, πρώτο χέρι και πιο παλιά ακόμα. Ό,τι το γρηγορότερο καλύτερο. Είναι κύριε Βέτα, είναι πέρασμα εκεί, έτσι, είναι πέρασμα βέβαια. Για πάνω για το Βόσπορο. Ναι, πάνω για πάνω, περνάνε όσα δεν περνάνε μέσα από τη Τζιά, περνάνε ανάμεσα Τζιά και Θερμιά και μας τάρε προς το Μαντέλο απάνω. Πάνε για Βόσπορο απάνω. Με τι συχνότητα περνάνε από εκεί, έτσι, κατά προσέγγιση, με τι συχνότητα περνάνε από εκεί οι μεγάλα βαπόρια? Σε τι? Με τι συχνότητα περνάνε από εκεί? Με πόσα μίλια? Όχι, πόσο συχνά περνάει η βαπόρια από εκεί, δηλαδή συνέχεια. Σε μία ώρα περνάνε 5-6. Μπορεί να περάσουν και 5-6 σε μία ώρα. Ναι, σε μία ώρα μέσα. Πολλά συχνά. Μάλιστα. Αν του βγάζει πορεία από εκεί, περνάνε συνέχεια από εκεί. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και μία κομφέρα, τον κύριο Παλούκα. Και εγώ ευχαριστώ. Που είναι μαζί μας όλες αυτές τις ώρες. Θα αλλάξουμε για λίγο θέμα. Θα επιστρέψουμε βεβαίως και πάλι στους απεσταλμένους μας σε λίγη ώρα, στον Δημήτρη Σταυρόπουλο και στον Δημήτρη Δεμεσούκα, για να δούμε αν έχουν φτάσει και αν έχουν συλλέξει κάποια πρώτα στοιχεία. Οργή έχει προκαλέσει στη Δράμα ο τραγικός θάνατος ενός παλέμαχου ποδοσφαιριστή της τοπικής ομάδας εξαιτίας της εγκληματικής έλλειψης του νοσοκομείου σε οδηγούς ασθενοφόρων. Κάτι που πριν από λίγες μέρες παρολίγο να στοιχίσει τη ζωή και σε μια γυναίκα στην ΚΟ. Ο 53χρονος Εύρων Ευθυμιάδης, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του ξαφνικά, ξεψύχησε προτού φτάσει το νοσοκομιακό, αφού δεν μπορούσε να το μεταφέρει ασθενοφόρο και οι προσπάθειες των φίλων του να τον συνεφέρουν δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για την κατάρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της έλλειψης οργάνωσης των νοσοκομείων μας. Μόλις πριν δύο ημέρες, μια γυναίκα στην ΚΟ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ένα φορτηγάκι της ΔΕΗ επειδή δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο. Σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε στη Δράμα. Μόνο που εδώ η κατάληξη ήταν τραγική.
Θύμα αυτή τη φορά ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας. Έχασε τη ζωή του για τον ίδιο λόγο. Δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο. Είναι κρίμα να χάνουμε τον άνθρωπο από την αδιαφορία του κράτους και από δεν ξέρω την από τι. Αυτό τα δείχνει όλα. Όταν δεν υπάρχει ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε καλώντας από ρεπό ίσως και από άδειες τους οδηγούς που είναι εκτός νοσοκομείου για να χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο ασθενοφόρο, χωρίς βέβαια να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα το έχουμε εξασφαλίσει αυτό το πράγμα. Ο 53χρονος Εύρων Ευθυμιάδης βρισκόταν όπως κάθε μέρα στο αγαπημένο του στέκι μαζί με τους φίλους του. Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και έγειρε το κεφάλι. Στην αρχή δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Νόμισαν ότι αστειευόταν. Τον ανοίξαμε αυτό εδώ το πράγμα. Ανοίξαμε και το στόμα. Ακούτε. Αυτό εδώ το πράγμα μόνο. Άλλο δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να πάρει μία ανάσα από εδώ. Αμέσως, όπως λένε οι τέσσερις άνδρες, τηλεφώνησαν στο νοσοκομείο Δράμας και ζήτησαν επειγόντως ασθενοφόρο. Η απάντηση που πήραν του σόκαρε. Ένα γιο τα χείλη δεν έχετε. Για να τον φέρετε. Γιατί λέει, θα καθυστερήσει, λέει πάρα πολύ. Χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και ξεκίνησαν για το νοσοκομείο. Ο χρόνος όμως είχε αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τον ποδοσφαιριστή των Μαυραετών της Δόξας Δράμας. Παρά τις προσπάθειές τους, ο 53χρονος ξεψύχησε. Δηλαδή να πεθαίνουμε στον δρόμο και να μην έρχεται το νοσοκομιακό και γιατρός μαζί. Δηλαδή δεν είχαμε ελπίδα που ήταν ζωντανός. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι αντιμετωπίζουμε το οποιοδήποτε περιστατικό, όταν βεβαίως δεν υπάρχει ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, επειδή είναι απασχολημένο ή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού. Αυτές είναι οι απαντήσεις λοιπόν στις κραυγές αγωνίες των ανθρώπων. Η κυρία Ελένη Ανουσάκη είναι μαζί μας στο στούντιο μας στο Σύνταγμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Με αυτά που ακούμε δεν μπορούμε να είμαστε καλά, κύριε Ανουσάκη. Εμείς πρέπει να λέμε καλημέρα, γιατί πιστεύουμε ότι η σημερινή μέρα θα είναι και η καλύτερη μέρα. Ναι. Μακάρι, μακάρι. Τους ακούσατε ποιες είναι οι απαντήσεις? Τους καλούσαν να στείλουν ένα ασθενοφόρο, λέει ένα γιοταχή δεν έχετε, γιατί θα αργήσει πάρα πολύ. Πέθανε ο άνθρωπος εκεί. Είναι τραγικό, είναι ένας άνθρωπος πολύ νέος, είναι στα... Και τι να πει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι δεν φταίει μόνο ο υπουργός και ο υφυπουργός, φταίει και ο πρόεδρος. Εγώ εξακολουθώ να καταγγέλω τους προέδρους οι οποίοι κλείνουν τα μάτια και τότε όταν πλησιάζουν τα κανάλια λένε ξέρετε έτσι είναι. Μπορούσε και να παραιτηθεί από ευτυχία πολύ πριν γίνει το γεγονός. Εγώ όταν πάω σε οποιοδήποτε χώρο και χρειάζομαι κάποια αντικείμενα, κοιτάζω, έχω μολύβι, έχω χαρτί, έχω τα αντικείμενά μου. Δεν μπορούμε και αν δεν να... τα έχω, τα ζητώ. Τα ζητώ, και τα απαιτώ και παρετούμε. Δεν το δέχομαι, έτσι δεν είναι? Δεν το δέχομαι αυτό πια. Διότι πραγματικά πρέπει να είμαστε κάποια στιγμή να μην βγάζουμε άναρθρες κραυγές, αλλά να αποδίδουμε τις ευθύνες εκεί που ανήκουν. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος πρόεδρος με στοϊκό ύφος να καταγγέλει το γεγονός, αλλά πάρα πολύ καλά κάθεται στην καλή καρέκλα και παραγγέλνει τον καφέ του ως πρόεδρος. Ζητώ λοιπόν δημόσιο διάλογο με όλους αυτούς τους πρόεδρους, τους παρέδρους και τους παρατρεχάμενους. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω με ποιον τρόπο και πώς ορίζονται και πώς διορίζονται οι πρόεδροι των νοσοκομείων, κύριε Ανουσάκη, αλλά ας ισχύσει κάτι άλλο. Ας αναλαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι πρώτα απ' όλα έχουν αυτή την ευφυξία που λέτε. Θα σας πω κάτι. Όταν έγιναν τα πρώτα γεγονότα. Όχι να βολεύουμε τα στελέχη τα οποία απέτυχαν. Ναι, απέτυχαν ως πολιτικοί και ως παράγοντες. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος ήταν βουλευτής. Ειδικά στη Δράμα. Καλά, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ισχύσει για όλους μας. Κάποιος που δεν πετυχαίνει μπορεί να ξαναδώσει εξετάσεις, να ξαναδώσει εξετάσεις στον λαό. Εδώ πιστεύω κάτι τώρα όμως. Πριν από ένα μήνα, έγιναν όλα αυτά. Στο Γενικό Κρατικό φτιάχτηκε μόνο ένα δωμάτιο, πιλωτικά. Και δεν προχώρησαν τα άλλα δωμάτια. Δηλαδή ο πρόεδρος όμως παραμένει στη θέση του. Και όπως περιμένει, καταρχήν, αυτή τη στιγμή να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση που ήταν η οδηγή. Που ήταν το ΕΚΑΒ. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα. Όταν κάνεις μια τέτοια ευαίσθητη εργασία, πρέπει να είσαι επιποδός. Πρέπει να είναι το ΕΚΑΒ μπροστά από το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή, επειδή πηγαίνω εγώ στα νοσοκομεία, στο Αγία Όλγα το ΕΚΑΒ είναι έξω από το νοσοκομείο. Έτσι, περιμένει, μήπως γίνει τίποτα. Έτσι. Όπως λοιπόν, εδώ στο Αγία Όλγα, στο Κωνσταντοπούλιο, έτσι είναι. Και σε άλλα νοσοκομεία, γιατί το έχω πάρει έτσι από μεράκι μου και τρέχω στα νοσοκομεία πολλές φορές. Και δεν μιλάμε, κύριε Ανουσάκη, για ένα κριτικό μας νησί, για μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Μιλάμε για την πόλη της Δράμας, πρωτεύουσα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Ένας νέος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έχει δώσει, που έχει γεμίσει έτσι με νιάτα και με φόρτιση τους πολίτες της Δράμας. Και εδώ πέρα τι απαντάει ο νομάρχης? Τι απαντάει ο δήμαρχος? Τι απαντούν οι ευαίσθητοι σύλλογοι?
Ο ιατρικός σύλλογος εκεί που υπάρχει, οι εκπρόσωποι. Ξέρετε ότι η κοινωνία δεν είναι μόνο ότι ο υπουργός είναι στην οδό Αριστοτέλους και κάποιος άλλος είναι εδώ. Είναι το σύνολο των προσπαθειών για κάτι είναι καλύτερο. Το σύνολο, αλλά ο υπουργός έχει την συνολική ευθύνη και εγώ ακούστε, να καταγράψει όλα αυτά όσα συμβαίνουν. Όχι, το ξέρω ότι δεν χαρίζεστε. Σαφώς δεν χαρίζομαι. Όμως για πρακτικούς λόγους το λέω. Πρέπει να καταγράψει όλα όσα συμβαίνουν και, εν πάση περιπτώσει, να πει κάποια στιγμή να μας πει πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Κοιτάξτε το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα εκεί στη Δράμα υπάρχουν και πόσο έχει τη δύναμή του και πόσους οδηγούς. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπήρχε αυτοκίνητο. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Αλλά το αυτοκίνητο μπορεί να το είχε ενδεχομένως παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του, λέω τώρα. Κάνω μια υπόθεση. Δεν μιλάω σίγουρα. Ο οποίος μπορεί να πήγε να φάει. Δεν πιστεύω ότι τον. Έχω δει τρελά πράγματα, κύριε Θανασιάδη. Και πραγματικά καλό τον υπουργό, ο οποίος πιστεύω ότι δεν θέλω να... Ξέρετε, νομίζουν όλοι ότι εγώ επιτίθεμαι για να κάνω εντύπωση. Καθόλου δεν το κάνω γι' αυτό. Απλά με τρώει η στενοχώρια. Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και πάλι στους συναδέλφους, στους δύο απεσταλμένους του Sky, στον Δημήτρη Σταυρόπουλο και στον Δημήτρη Δενεσούκα, οι οποίοι λογικά αυτή την ώρα φτάνουν εκεί στην θαλάσσια περιοχή της ΚΟ, στο σημείο όπου έχει εντοπιστεί το ναυάγιο. Ο Δημήτρης Δενεσούκας, νομίζω, είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Θανάση. Είμαστε σε πάρα πολύ κοντινή πλέον από το σημείο που χθες το αλλιευτικό Ευαγγελία εντόπισε κάποια ίχνη που πιθανότατα να είναι του αλλιευτικού πλοίου Λιμπέριος που έχει εξαφανιστεί το 23 Ιανουαρίου. Αυτή φτάνουμε σχεδόν στην κορυφή της ίχνου, όπου βλέπουμε ήδη κάποια μικρά σκάφη να βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Το σκάφος με τον κύριο Δημητριάδη, εκείνο το οποίο θα σύρει ουσιαστικά... Το Μαράκι Δέλτα. Το Μαράκι Δέλτα ακριβώς αναμένεται σε λίγο να φτάσει γύρω στις... 11, πόσο ξέρουμε, σε 2 ώρες από τώρα. Εμείς ήδη βρισκόμαστε λοιπόν εδώ. Καλό είναι ότι βέβαια ο καιρός, και αυτό το γνωρίζουμε από χθες, είναι πάρα πολύ καλός και προς τις έρευνες που θα γίνουν σιγά σιγά προς το σημείο αυτό και βέβαια θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Βοηλάκη, όπου όπως γνωρίζουμε είναι σε αυτή την περιοχή. Μετάνιος του Ευαγγελία εντόπισε το πιθανότατο το αλλιευτικό Λιμπέριος. Λοιπόν, με αγωνία όλοι τις έρευνες θα αρχίσουν σε πόλη για να δούμε αν βρισκόμαστε στο τέλος του θρίλερ αυτού. Δημήτρη, να σε αποδεσμεύσουμε, δεν έχουμε και καλή και καλό ήχο από σένα. Ναι. Άρα λοιπόν, περιμένουμε από εσάς, φτάνετε σε λίγο, θα συλλέξετε τις πρώτες πληροφορίες και από τους λιμενικούς και από τους ανθρώπους του Ευαγγελία εκεί. Θα έχουμε την πρώτη πληροφόρηση από εκεί και σε περίπου 2 ώρες, είπαμε, 2 ώρες, 2 ώρες και κάτι, θα είναι εκεί και το Μαράκι Δέλτα για να έχουμε και τις πρώτες σαφείς εικόνες. Ευχαριστούμε και εσένα. Και τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, την καλημέρα μας στην κυρία Μεσολογγίτη. Και κύριε Παλούκα, μια τελευταία λέξη από εσάς για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Εδώ δεν πρέπει να πέσουμε σε αντιδικίες, γιατί δεν πήγε ο ένας και γιατί δεν πήγε ο άλλος. Εμείς έχουμε κάνει τις ενέργειες από την πρώτη στιγμή για την ανέβραση του Λιμπέριος. Με την πρωτοβουλία πάντα της κόρης μου. Λοιπόν, δέχτηκε το Sky να βοηθήσει εν μέρη, δεν ξέρω πώς και τι, αυτά τα έχει συζητήσει η Αγγελική με τον κύριο Ραγκούζη. Mm-hmm. Και δεν θέλω να πέσουμε σε... για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όχι, δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν πρέπει να υπάρχουν αντιδικίες, είναι και να θέλετε αυτό, και τίποτα άλλο, προσβολή άλλο και στη μνήμη των νεκρών, καπετάνιε. Σε ευχαριστούμε πολύ και κυρίες και κύριοι, Sky θα είναι σε μια συνεχή ροή ειδήσεων και πληροφοριών για αυτό το θέμα που είναι σε εξέλιξη, για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί με το Λιμπέριος. Αν πράγματι είναι το Λιμπέριος αυτό που βρίσκεται βυθισμένο εκεί στην Κύθνο, κοντά στο ακροτήριο Κέφαλος, και κάτω από ποιες συνθήκες ναυάγησε, βυθίστηκε αυτό το σκάφος. Θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.